Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 20 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Βασίλη Καβαδία φυσικά στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα Τρίτη 19 του Ιούνιου, με όλα τα νέα από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. FM Γενό, γράφε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Τι γελάς ρε Χρυσάδε, συγγνώμη που ξέχασα να το κάνω εγώ. Συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Αλλά αυτό που έδειξες, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, όχι από σένα ρε φίλε, δηλαδή για το Θεό. Δηλαδή δεν είμαι ακόμα εκεί. Λοιπόν, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, θα δούμε μετά τις 6 μήπως ανοίξουμε και τις γραμμές. Σε μια μέρα που για τον ποδοσφαιρικό Άρη αρχίζουν λίγο γενικότερα να κινούνται τα πράγματα. Είναι από το μεσημέρι στα γραφεία της ΠΑΕ ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος επέστρεψε χθες το βράδυ αργά τα μεσάνυχτα από τα Χανιά, όπου βρέθηκε το τελευταίο δεκαήμερο και πραγματοποιούσε τις καλοκαιρινές του διακοπές. Λοιπόν, είναι λοιπόν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το μεσημέρι, βρίσκεται στα γραφεία της ΠΑΕ και περιμένουν να δούμε αν μέχρι το βράδυ θα έχουμε τις υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο ή αν θα πάρουν αυτές, θα μεταθούν για αύριο. Θα πούμε και για Νικολάς Μαρτίνες. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα, εκεί όπου αναμένουμε αρκετά πράγματα τις επόμενες ημέρες. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ φυσικά, όπου και εκεί έχουμε ένα θέμα με τον Λευτέρη τον Μποχορίδη και τις επαφές που κάνει ο Άρης με την πλευρά του παίκτη από χθες, με στόχο φυσικά να διατηρήσει το δυναμικό του και τη νέα σεζόν, αν και είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Άρης δίνει στον Μποχορίδη κάτι που δύσκολο θα βρει σε άλλη ομάδα, δηλαδή έναν ηγετικό ρόλο. Θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6 και για το μπάσκετ. Επί το πλήστον όμως θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο και θα περιμένουμε να δούμε μήπως και μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά το Σόουζα. Λοιπόν. Σου παρήγγειλα καφέ, εντάξει. Ευχαριστώ. Έχει τη χρησιμότητά του στην εκπομπή. Εγώ είμαι για τους καφέδες. Σου παρήγγειλα λίγο το καφεδάκι. Κοπέλα, τι κάνει ακριβώς εκεί. Ποια κοπέλα. Ναι. Γιατί το έχουμε πάλι στην αγαπημένη μου εκπομπή είναι αυτή. Σ' αρέσει, ε. Πληκτική. Το Game of Love. Φορά το όμως λίγο πίσω. Προάγγελο Τσόντα είναι σε βλέπω, φορά το λίγο πιο πίσω, γιατί σε βλέπω εσύ σαν τέτοιο. Σου πάει περισσότερο. Θα φωτογραφία. Ναι, αλλά σου πάει περισσότερο. Τώρα μέσα στο μέτωπο. Ωραία. Δεν γίνεται. Λοιπόν, είχαμε και Μουντιάλ φυσικά Κολομβία Ιαπωνία 1-2. Μια έκπληξη. Το τι έχει. Στην παιχνίδια. Τώρα έχει Πολωνία Σενεγάλη. Τι ώρα. Πολύ εμπορικό παιχνίδι. Θα το δούμε όμως. Καλά, εντάξει, εμείς εδώ πέρα είμαστε, το χαζέψουμε. Συνήθως αυτά τα μάτσα είναι τα πιο ωραία, να ξέρεις. Αν μας προσφέρει θέαμα, γιατί όχι. Λοιπόν, να πάρεις το Σόζα να το υπογράψεις σήμερα να τελειώνουμε. Άντε. Ο Σόζα γι' αυτό ήρθε ρε φίλε. Ναι, πάρε το, όμως τελειώνουμε σήμερα, μην καθυστερήσουμε παραπάνω. Εγώ έβγαλα τη Βασιλεία καταρχήν για τον συμπολίτη. Αυτό ήταν από την πρώτη στιγμή. Να μην εμπλέξεις άλλες ομάδες. Ναι. Διαβάζω βέβαια στο SDN ότι δεν ήθελα να πάω στη Βασιλεία. Έχουν τρομοκρατηθεί φαίνεται μάλλον στην Ελβετία. Τρέμουν. Με την αρμάδα. Προτιμούσαν λέει τη Στουρμ Γκρατς. Εντάξει. Για το Σόουζα που είπες, είχαμε ενημερώσει εδώ καιρό ότι σήμερα είναι η μέρα που αναμένονταν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να τελειώσει και το τυπικό κομμάτι, δηλαδή να πέσουν οι υπογραφές και να είναι και επίσημα παίκτης του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα, και την πληροφόρηση, όχι μόνο την αίσθηση, ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει ανανεώσεις, μεταγραφές προς το τέλος της, γενικότερα θα έχει κίνηση.
και πρέπει να αποκτήσουν κίνηση και τα εισιτήρια διαρκεία σιγά σιγά. Γιατί εδώ λέει ο φίλος ότι η 12η Λάρισα με μεταγραφή Κάσου έδωσε 814 μέρες. Η Λάρισα όμως μετά τα 800 θα δώσει άλλα 500 και θα σταματήσει. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε γενικότερα από τέτοιους καταστάσεις. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να πούμε είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε 6-7.000, 8.000 διαρκείας κάθε χρόνο στον Άρη. Θα πρέπει να είναι ένα μίνιμουμ. Δηλαδή να ξεκινάς από το 5 και να πηγαίνεις προς τα πάνω. Είναι μεγάλη και πάλι το 5.000 για τον Άρη είναι μικρό. Είναι μικρό. Η κουβέντα σίγουρα είναι μεγάλη. Μεγάλη κουβέντα. Και έχει να κάνει... Υπάρχουν οι φίλοι που λένε ότι πρώτα θέλω να δω και μετά. Υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν χρήματα για όλα σας να διαθέσουν. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς. Ναι. Αυτός που δεν έχει καλώς χρήματα βγαίνει από το κάδρο, ναι, διότι μια αντικειμενική δυσκολία της καθημερινότητάς του τον εμποδίζει από το να πάρει διαρκείας. Δεν απευθύνομαι σε αυτόν τον κόσμο. Απευθύνομαι σε αυτούς που μπορούν να αγοράσουν το εισιτήριο διαρκείας και για διάφορους λόγους δεν το αγοράζουν. Και ξαναλέμε ότι δεν σημαίνει ότι να πάει ο κόσμος να πάρει διαρκείας. Από την άλλη, όταν το διαρκείας έχει 120 ευρώ. Ναι. Άρα μιλάμε για μια εντός εισαγωγικών διασκέδαση κάποιου με 120 ευρώ ετησίως. Αυτό συνεπάγεται ότι είναι 12 ευρώ το μήνα. Ναι. Όταν μιλάμε λοιπόν για 12 ευρώ το μήνα, άρα για 3 πακέτα τσιγάρα. Τόσο κάνει, πόσο κάνουν τα τσιγάρα? 4 το μήνα. Πιο λίγο δηλαδή. 5 ευρώ. Άρα 2,5 ευρώ τσιγάρα. 2,5 πακέτα τσιγάρα. Έτσι. Δεν μιλάμε για οικονομικό θέμα. 1,5 καπνό. Μιλάμε για επιλογή. Θέλω ή δεν θέλω να πάω. Ή τέλος πάντων τα 120 ευρώ μπορεί άλλος φίλος να θέλει να πάει να αγοράσει τσίχλες. Τονίζουμε όμως αυτό όμως είναι και η ιεράρχηση, ναι, σε σχέση με την ομάδα. Αν λοιπόν κάποιος αξιολογεί ότι δεν θέλει να διαθέσει 120 ευρώ το χρόνο για την αγαπημένη του ομάδα, αυτομάτως ακόμα και η θέση του, άποψή του ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αξιολογείται αναλόγως. Γιατί δεν γίνεται από τη μία να λες όχι ρε φίλε, δεν αξίζει να δώσω 120 ευρώ στην ομάδα, αλλά εσύ που σε διοίκηση φέρε μου ένα παικταρά 400 χιλιάρικα. Ούτε όμως υπάρχει και άλλη πλευρά που την έχουμε αναφέρει και όλες, και αυτό ήθελα να πω πριν, ότι και τα διαρκές δεν θα πρέπει να αποτελέσουν οικονομικό αποκούμπι της διοίκησης και να περιμένει αυτό, και να βασίζεται μόνο αυτό, στα διαρκές. Αυτό, Νίκο, θα σου πω το εξής. Δεν σου λέω ότι δεν μπορώ περιμένει δεν μπορώ, να αντιληφθώ, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί πρέπει κάθε φορά στον Άρη να συζητάμε για... να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα έσοδα της ομάδας. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχεις ακούσει ποτέ στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ να λένε για τα έσοδα που παίρνει η ομάδα από την καθημερινότητά της? Γιατί πρέπει πάντα εμείς να ασχολούμαστε με τα έσοδα που παίρνει η ομάδα από την καθημερινότητά της? Γιατί πρέπει να το σχολιάζουμε? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι αποκούμπε και τι τέτοιο. Γιατί πρέπει εγώ να κρίνω τα έσοδα της ομάδας και πρέπει να λέω αυτά τα λεφτά που πήραμε τον Νικόλοβιτς είναι από τα διαρκείας. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω τα διαρκείας, έχω τα τηλεοπτικά, έχω τη φανέλα μου, έχω την εμπορικότητά μου, έχω μια πώληση παίκτη, έχω διάφορα πράγματα, είναι τα έσοδά μου. Και θα σου έρχομαι... Τη διοίκηση θα την κρίνω για το έργο της. Σίγουρα, μα δεν είπε κανένας αντίθετο. Και να σου πω και κάτι, όλοι τα έσοδα και τα αξιολογούν όταν αποτυχάνει η ομάδα, τα λέμε. Γιατί τη μια χρονιά του σκόρδα. Ναι, δεν το λέω για σένα, το λέω για την νοοτροπία που υπάρχει. Αυτό έγινε γιατί ακριβώς πήγε κακή διαχείριση μετά από ένα σημείο. Αλλά εγώ σου λέω, την πρώτη χρονιά του σκόρδα, ναι, έλεγε κανένας που πήγες και βγήκες στην Ευρώπη και πήγες με τη Σαραγώσα και όλα τα υπόλοιπα. Σου έλεγε κανένας ή έλεγε κανένας για το σκόρδα? Κανένας μας. Απλά οι ομάδες που ανέφερες βασίζονται την πρώτη χρονιά του Αθανασιάδη. Σα έσοδα των διαρκείας από ό,τι βασίζεσαι εσύ. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Εγώ, γιατί τις ανέφερες? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Και ο Σαββίδης πουλάει κάθε χρόνο και δίνει 15 εκατομμύρια, παίρνει παίκτες. Τι λένε? Γιατί πούλησες και έκανες. Είναι έσοδο της ομάδος. Και να σου πω και κάτι, να είναι μάγκες στον Άρη να έχουν περισσότερα έσοδα.
και να τα αξιοποιήσουν για την ομάδα. Εννοείται αυτό. Ναι, δεν αλλά πρέπει να σταματήσουμε και εμείς κάποια στιγμή να λέμε. Εντάξει, το διαρκείας. Δεν κατάλαβα. Το διαρκείας, Χρυσάνθε, το διαρκείας. Μπορεί να βγάλει κέρδος. Άκουσε με λίγο. Δεν μπορεί να βγάζει κέρδος. Κάθε χρόνο να φας και λεφτά στην τσέπη. Άκουσε με λίγο να σου πω. Όχι, δεν ακούω. Άκουσε με, όχι, θα ακούσει. Με έχετε εκνευρίσει. Εμείς έχουμε εκνευρίσει. Ναι. Για να περίμενε. Δεν αγοράζουμε. Τι έγινε τώρα. Κανόνεις τώρα να πει εγώ να πιω εγώ το σκέτο. Γιατί δεν παίρνει σκέτο, φίλε. Ζάχαρη παχαίνει. Ζαχαρίνη βάζω. Αμά. Πάλι κεφαλιά έφαγε. Σάμαθε. Ωραίο καφέ κάνει δώρα. Μπράβο δώρα. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει. Είναι λάθος νοοτροπία. Όχι. Όχι. Είναι λάθος νοοτροπία, ρε φίλε. Θες να βγω. Όχι. Είναι λάθος νοοτροπία. Κάτσε εδώ να ακούς. Σταμάτα. Το διαρκείας. Περίμενα να τελειώσω. Μα δεν τελειώσω και με δίκοψες. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Είναι λάθος νοοτροπία να πηγαίνουμε μονίμως αυτή τη κουβέντα που εντέχνως σε έχουν. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Θα γίνουμε η πρώτη live εκπομπή που θα έχει δύριο ένας παρουσιαστής των άλλων. Τι. Έχει γίνει στο Λίμπερο. Στο Λίμπερο. Δεν έχουμε λάβει. Συμπαρουσιαστής. Όχι να είναι άλλος τέτοιο. Συμπαρουσιαστής. Δεν έχουμε λάβει. Συμπαρουσιαστές. Λοιπόν, άκουσε λίγο. Σ' ακούω. Άκου, θέλω να ακούσω όμως. Γιατί δεν ακούς. Εκεί... Θες να πεις αυτό που θες να πεις. Δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Σαν ένα γκο κάνεις τώρα. Σαν. Δεν τα λέω δύο φορές. Αυτό κάνεις. Που πετάγεται πάνω σου για να σε αποσυντονίσει. Σου μετά και κανένα μπούτι καμιά φορά. Εσύ ευτυχώς δεν έχεις μπούτι. Λοιπόν, είναι λάθος η νοοτροπία και μας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι για να φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Α, η διοίκησή μας έκανε μεταγραφή ο Σκάρπης με τα διαρκείας. Το λέγαν και πέρσι αυτό. Περιμένει τα διαρκείας για να κάνει μεταγραφές. 500 διαρκείας πούλησε. Τον 50 ευρώ. 800, όχι 500. Εντάξει. Τον 50 ευρώ. Ο Καρυπίδης είτε έχει 5.000 διαρκείας, είτε έχει 1.000, είτε έχει 8, θα κριθεί φίλε ως διοίκηση του Άρη με απόλυτη αυστηρότητα ναι. Και θα πρέπει, αν έχει 1.000, να καλύψει την απόσταση στο budget μέχρι εκεί που πρέπει, αν έχει 5.000 να καλύψει την απόσταση στο budget μέχρι εκεί που πρέπει. Άρα κανένα άλοθη, κανένα αποκούμπι και καμία δικαιολογία δεν αποτελεί για τον Καρυπίδη και όσοι το βλέπουν έτσι είναι λάθος. Και αν το βλέπει και ο ίδιος έτσι, και αυτός είναι λάθος. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ρε φίλε, ότι επιτέλους θα πρέπει να λέμε μόνο αυτό. Θα πρέπει να λέμε ότι ορίστε, 4 χρόνια ήμασταν εκεί που ήμασταν. Λέμε ότι είμαστε ο Άρης. Λέμε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος σύλλογος της Μακεδονίας. Λέμε ότι έχουμε λαό. Δεν γίνεται να είμαστε με 800 διαρκείας. Εμείς τα φταίμε. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Όχι. Λοιπόν, αυτό το οποίο ήθελα να πω και με διέκοψε νωρίτερα, αγαπητέ Ανθέ μου, και πάμε και στο διάλειμμα μόλις ολοκληρώσω. Όχι, δεν πάμε στο διάλειμμα. Είναι το εξής. Ότι ναι. Το διαρκείας πρέπει να καταλάβει ο Αριανός, και δεν αφορά μόνο τον Αριανό, αφορά γενικότερα τον οπαδό κάθε ομάδα. Πολύ ωραία. Το, ναι. Το διαρκείας είναι θέμα νοοτροπίας. Mm. Λοιπόν. Τι τα ίδια με άνθρωποι, δω. Όχι άλλο. Μα δεν με άφησε, ρε φίλε, να μιλήσω. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Ο κόσμος του Άρη, ο οπαδός του Άρη, λοιπόν, πρέπει να μάθει. Δεν αναφέρουμε στου όσου το κάνουν, αναφέρουμε στου άλλου που δεν το κάνουν. Να μην αγαπάς την επιτυχία της ομάδας. Να αγαπάς την ίδια την ομάδα. Έτσι είναι ο Έλληνας, δεν είναι ο Αριανός. Ναι, γι' αυτό το είπα και πριν γενικότερα, όχι μόνο ο Αριανός, φιλαθλός και όλοι. Τουλάχιστον στον απόλυτο βαθμό δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, νομίζω ποτέ. Ναι. Αλλά πρέπει λίγο ο κόσμος να αντιληφθεί, ειδικά τώρα που η ομάδα επέστρεψε. Και αισιοδοξούμε όλοι και ελπίζουμε σε μια καλύτερη κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και ότι δεν θα ξαναπεράσουμε αυτό το οποίο ζήσαμε την τελευταία τριετία. Ότι δεν πρέπει να αγαπάμε την επιτυχία της ομάδας, το αν ανέβηκε, το αν θα βγει τέταρτη, το αν θα βγει τρίτη, το αν θα βγει δεύτερη. Υπάρχει κόσμος που πάει και παίρνει διαρκείας από την ομάδα σαν ομάδα. Από την πρώτη μέρα που κυκλοφορούν. Αυτοί εγώ τους παραδέχομαι, γιατί δεν κοιτάνε τίποτα. Δεν περιμένουν να δουν. Είναι ο φίλος μου, ο Γιώτης, ο Πισανίδης. Ο Γιώτης είναι άρρωστος. Κάθε χρόνο. Ο Γιώτης είναι άλλη κατάσταση. Δεν κοιτάει στη γάμα, στη βήτα, στην άλφα. Δεν κοιτάει. Αυτός αγαπάει την ομάδα, δεν πάει στα VIP της. Και λέει: ναι. Στη γάμα θα τα δώσω αυτά να βοηθήσω την ομάδα. Έτσι, όχι να βοηθήσω τον Καρυπίδη. Γιατί ο Γιώτης αγαπάει όχι την να ομάδα. Βοηθήσω τον Γαλανό. Ναι. Όχι να βοηθήσω τον Καλαϊτζίδη. Γιατί αρκετοί πάνε ανάλογα με το ποιο είναι πάνω. Όχι, δεν πας για αυτούς. Αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λένε: δεν έκανες μεταγραφές. Χωρίς μεταγραφές, Καρυπίδη, διαρκείας δεν έχει. Ποιον τιμώρησε, τον Καρυπίδη. Τον Άρη. Εννοείται. Αυτό θέλω να ξεφύγουμε από τη λογική λοιπόν το που πάνε για μένα. Είναι φυσιολογικό αυτό που γίνεται τώρα, διότι. Οκ. Okay. Τώρα Ιούνιο, ποιο θα πάρει διαρκείας. Όλοι περιμένουν τον Ιούλιο να αρχίσει και ένα φιλικό,
και συνήθως πολλά διαρκείας πολλούνται και έτσι. Απλά δεν ξέρω αν έχει ανέβει ήδη στο λαμπαοτάρι, άλλοι... στα παιδιά να το βάλουν. Άλλοι πρώτα κάνουν κάβα για τις διακοπές τους και μετά βλέπουν τι τους έχει μείνει και πάνε και το παίρνουν μετά. Είναι και αυτές οι περιπτώσεις. Εσύ. Άλλο να το έχει προγραμματίσει. Το προγραμματίζει. Εντάξει. Το λέει προγραμματίζεις ο, ο άλλο: θα πάω τώρα διακοπές 2-3 εβδομάδες με τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Και όταν γυρίσω, θα δω τι έχει μείνει στο ταμείο και θα κάνω ανάλογα τον προγραμματισμό μου. Εδώ και λίγη ώρα λοιπόν. Εδώ και λίγη ώρα. Στο λαμπαουτάρι. Αν όλα έχουν πάρει καλά. Ναι. Μ' αρέσει που μπαίνω από το κινητό μου ενώ έχω υπολογιστή μπροστά μου. Μπράβο, Χρυσάνθη. Φάει μπατάρια. Λοιπόν. Ναι, σωστά. Υπάρχει το σχετικό link. Και για τη Viva. Γιατί αρκετοί μου είπαν δεν είχε ανοίξει, δεν άνοιξε το ένα το άλλο. Ωραία. Και βάλαμε όλο το δίκιο και δεν βάλαμε το link. Πες μου τώρα ρε φίλε. Πού είναι το link ρε φίλε για να το πατάει ο άλλος και να πηγαίνει. Να το γράψει λίγο αυτό, μην μπω εγώ μέσα στο κινητό και του δαγκώσω τη βάρδια. Ωραία. Εκνευρίστηκα τώρα. Δεν χρειάζεται να εκνευρίσεις. Στέλνεις το link. Όχι, θα με καταλάβουν, θέλω οι φίλοι ακροατές. Στέλνεις το link. Link. Το link, φίλε. Το για link. Να πατάει ο ακροατής και ο αναγνώστης, να μην κουράζεται, να μην ψάχνει. Να πατάει το κουμπάκι και να πηγαίνει με το link στη Viva. Και από τη Viva να κλείνει τη θέση του. Ναι. Και έχουμε βάλει όλο το κείμενο. Έδωσα το link. Έδωσα αυτά τα ενίκο μη ενδύμου, φίλε. Θα ανήκω μη ενδύμου. Πες μου, Καβαδία, πες μου, φίλε. Πού θα βρούμε εμείς οι έντιμοι, οι διοκτήτες site, πού θα βρούμε το δίκιο μας. Με αυτά που συμβαίνουν. Τον Αύγουστο που θα λείπουν και οι δύο ιδιοκτήτες και θα είναι το site στα χέρια μου, Βασίλη. Θα κλείσει. Γιατί? Θα κλείσει. Θα λείπουν και οι δύο, άρα ποιος πει. Ευτυχώς θα είμαι στην προετοιμασία στο πρώτο μισό. Οπότε κάτι θα γίνει, θα ελέγχω. Καταρχήν, εγώ ξέρω δεν λείπω ποτέ. Αυτό είναι το μπορεί γραμμένο. Να λείπει η φυσική μου παρουσία. Γιατί εγώ λείπω ποτέ. Αλλά το παρακολουθώ πάντα. Γιατί εγώ εσύ έλειψες 3 μήνες στην Κύπρο. Στρατό έκανα και κάνε τέτοιο. Κάνε μια βάρδια, δεν μπορώ, έχω σκοπιά. Αν είναι δυνατόν. Δικαιολογίες είναι αυτές. Ο έλειπες, πρόσεξε. Είναι αυτές δικαιολογίες. Άκουσε. Ο έλειπες τώρα, πρόσεξε. Από αυτό και θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι, θα πάμε στο διάλειμμα. 353. Σου αφαιρώ το λόγο. Oh. Γιατί να έχουμε νοοτροπία του κοπαδιού, δηλαδή πρέπει να έρθει ο Αμορόζο για να πάρουμε διαρκείας. Σωστό είναι 353. Η ΑΕΛ έχει τα φθηνότερα διαρκεία στη Super League. Πέρσι είχε 4.500 διαρκεία και φέτος έχει στόχο τα 5. Φιλέ, αν η ΑΕΛ είχε 4.500 διαρκεία, αυτό που το διάβασε, πες το και σε εμάς, με 2.000 μέσο όρο εισιτηρίων, είχε 4.500 διαρκεία. Επειδή τα ακούσε καμιά συνέντευξη του Αλέξη, δεν πάει να πει ότι ισχύει. Λοιπόν. Βάλε το μέσο όρο στη Super League που μετράνε και τα διαρκεία μαζί και θα σου πω τι είχε. Και τα 800 δεν είχε τώρα γιατί ανανέωσαν. Με προνομιακές τιμές. Μην πέφτετε σε παγίδες επικοινωνιακές άλλων. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Μετά από τις δημοκρατικές έτσι, αποφάσεις του Χρήστος Ζαλτίδη να μας κόβει το λόγο στον Ιερά Βασιλείο. Μας ακούει η Βάρδια ή να τα γράψω κιόλας. Το έστειλα. Έτσι όπως το έγραψες δεν καταλάβαν τίποτα. Χρήστος, για το Θεό. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, να ερμήσει λίγο και ο Χρήστος να πιει μια κουλιά καφέ και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Δύο θα πιω. Φίλος από τα Γιάννητσα μου έστειλε πριν από λίγο, μου λέει δες την αποθεωτική υποδοχή που επεφύλασαν οι κάτοικοι των Γιάννητσών στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ο Κοντονής, τι είναι ακριβώς. Υπουργός Δικαιοσύνης. Άκου την αποθεωτική υποδοχή. Μην έχεις. Νομίζω ήταν μια αποθεωτική υποδοχή, δείγμα βεβαίως και της συμφωνίας μιας πόλης εδώ της Μακεδονίας για τη συμφωνία αυτή που υπήρξε. Ναι. Βεβαίως. Ήταν αποθεωτική υποδοχή. Βεβαίως. Αποθεωτική. Ένα μιλιχάκι εδώ μέσα. Λοιπόν, λίμπορα ακούτε. Δεν μπορώ δηλαδή. All about Arizona Air.
Μην το βράδυ έτσι μιλάς στις εκπομπές. Χρειάζεται να τσαλίσεις. Λίγο να γίνεις πιο επαγγελματίας. Εδώ είμαι επαγγελματίας. Το βράδυ είμαι πιο χαλαρός. Πιο χαλαρός. Εντάξει, λοιπόν. Κυλιγάς όλα... μυγάκια, τι κάνεις. Όχι. Εντάξει, η εκπομπή έχει ένα άλλο στυλ το βράδυ, άλλο στυλ έχει επαγγελματινή. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να μείνω σοβαρός, αλλά με παρασέρνεις. Ναι. Γενικότερα. Λοιπόν. Παρασέρνεις ή παρασύρεις. Με παρασύρεις. Το λέω εγώ το είπα πιο έτσι. Με παρασύρεις ή με παρασέρνεις. Πιο λαϊκά. Νομίζω και τα δύο σωστά είναι. Το παρασύρεις νομίζω είναι μελλοντικό. Και το παρασέρνεις. Όχι, ναι. Τι, με παρασέρνεις. Το παρασύρεις είπε μου. Όχι. Είναι λέει μελλοντικό. Είναι μελλοντικό, δεν ξέρω. Φίλε, εντάξει, μπορεί να είμαι θεωρητική, αλλά δεν θυμάμαι. Έχω περάσει και 10 χρόνια από τότε. Λοιπόν... Δηλαδή, εμάς που έχουν περάσει 20. Εσύ, φίλε, ήσουν 20, άλλη κατάσταση. 20, όχι 20, 20. 20, 20. 23. Εδώ θυμάμαι τι έβγα χθες, ρε Χρυσάν, δεν κάτσε. Μπράβο στη Σενεγάλη. Μπάρε, μην ψήνω. Τα μαλλιά του δεν μ' αρέσουν. Άμα πας στη Σενεγάλη, μπορεί να σε ψήσουν σίγουρα. Ε. Έκανα εγώ τέτοια. Λοιπόν. Όλα στη σούβλα εννοώ. Σούβλα. Λοιπόν, όλα πατάρες on air. Στο Λίμπερο ήταν 7,4. Χρήσαν το Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Αλήθεια. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Νομίζω το καλύψαμε το κομμάτι. Χρωστάμε ένα άλμπουμ με τις πανίδες. Α, το κληρώσουμε. Θα δώσω και άλλη μια ώρα για όσους θέλουν να μπουν σήμερα. Θες να βάλουμε και κουιζάκι να το συνδυάσουμε με το Μουντιάλ. Είναι εύκολο. Ένα άλμπουμ με τις πανίδες. Όσοι στείλετε μήνυμα μέχρι τις 7, θα κάνουμε την κλήρωση. Θα βάλουμε και τους χθεσινούς μέσα που είχαμε το προβληματάκι. Για να μπείτε στην κλήρωση και να πάρετε ένα άλμπουμ της Πανίνη με όλα τα αυτοκόλλητα. Οπότε θα πάρετε και τον Λεβαντόφσκι που παίζει τώρα σε λίγη ώρα. Και, ο Σέζι, και αυτόν τον Κολομβιανό που αποβλήθηκε. Ποιο αποβλήθηκε, δεν το έβλεπα το μάτι. Στο πέμπτο λεπτό αποβλήθηκε το μάλιστα. Σφαγή. Και το Σαλάχ. Και ο Κούπερ παίζει απόψε, βέβαια. Τα αρέστα, και τον Κούπερ. Τα αρέστα του κιόλας. Και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν κερδίσει και σήμερα, χλωμός. Θα κερδίσει τους Ρώσους. Εγώ πιστεύω θα τους πάρει, ξέρεις. Με Σαλάχ βασικό, αυτός είναι ικανός να το πάρει μόνος του. Μάλιστα. Έτοιμα. Είτε τον έβλεπε και όλο στον πάγκο. Δάγκωνε. Λοιπόν. Εδώ ποιοι είναι αυτοί εκεί πάνω. Ποιοι. Μαζί. Ε. Χορδία. Τι είναι. Χορδία της Μόσχας. Εμείς βλέπουμε άλλο κάτω, άλλο πάνω. Κάτω είναι η ΕΡΤ3, πάνω η ΕΡΤ1. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Καλύψαμε νομίζω τι το θέμα. Τι μας είπες για τον Σόουζα. Για τα διαρκές νομίζω είναι σαφής. Μπορείτε να μπείτε στο viva.gr πλέον. Ή τέλος πάντων μπείτε στο Λαμπαουτάρης. Και πατήστε το link που αν δεν το δω τώρα θα σε χτυπήσω, να ξέρεις. Είναι μια ευθεία απειλή αυτή. Εγώ τι φταίω, φίλε. Εσύ φταίς. Τι να κάνω. Είσαι υπεύθυνος ύλης. Και τι έγινε. Αυτό που μα το λέει. Θέλω να γίνω κακός. Υπεύθυνος ύλης. Πρέπει να γίνω κακός δηλαδή εγώ δηλαδή τώρα. Φίλε, το λέει υπεύθυνος ύλης. Μπήκε. Μπήκε. Τα κατάφερε. Και μέσω Βίβα τα διαρκέας. Κάτσα να δω. Κάτσα μπορεί, φίλε, πόσο κάνει. Για μπες, φίλε. 120 ευρώ. Συν 10, 130. Πάω να πάρω ένα. Ναι, διορθώστε λίγο το συντακτικό, παιδιά. Οι τιμές των εισιτηρίων που ξεκινήσουν από τα 120 ευρώ. 130 μέχρι 1210. Α, το δεκάρικο είναι το τέτοιο, το ερασιτέχνης. Ναι. Καταλαβες. Μάλιστα. Ωραία, θα αυτό. Λοιπόν. Κράτησε. Γήπεδο Χαριλάου. Τρίτη, 31 Ιουλίου. Πού θα πάρω, σε ποια θέση να πάρω. Θα πάρω διαρκείας, φίλε. VIP θα πάρω. Θα πάρεις. VIP. 1010 ως 1210. Αν το ανανεώσω τώρα, δίνω ένα χιλιάρικο. Αλλιώς 200 ευρώ πάνω. Κάνει πρόβλεψη. Και 100 ευρώ. Λοιπόν. 100 ευρώ. Λοιπόν, για το σώζο είπαμε. Θα περιμένουμε μέσα στη μέρα να δούμε αν θα έχουμε τέλει κάτι. Στα γραφεία αυτά κάνει, φίλε. Όχι σβήσε, όχι γράψε. Να εδώ έβαλες ένα τέτοιο ξανατύπωσε το συμβόλαιο. Εδώ είπες ότι θα έχω πριν 50, όχι εγώ δεν είπα 50, έπαιζε 60, κάτι τέτοια, αυτά γίνονται συνήθως. Τυπικά είναι αυτά τώρα, είναι πάντα τελευταίες λεπτομέρειες που ρυθμίζονται. Εντάξει, δεν... Καλά βέβαια μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι χαλάει. Πάνε στο αστυνομικό τμήμα για γνήσιο της υπογραφής. Και τέτοια, ναι. Έχει μια διαδικασία αρκετά μεγάλη λοιπόν, το όλο θέμα. Ναι. Θα περιμένουμε αν έχουμε κάτι μέχρι τα λεφτά, τις 7. Τα λεφτά από... Ποια είναι αυτά. 8.000 χρωστάεις, θα δώσεις. Και αυτά θα πάρει. Καλά, πρώτα απ' όλα για να υπογράψω, λέει κάτι, θα πάρει και κάτι. Τι? Ναι, θα πάρει και κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήθιστε, Χρυσανθέ μου. Ωραία. Λοιπόν. Να σας πω ότι ο Πας Γιάννενα ανακοίνωσε φιλικό παιχνίδι με τον Άρη στις 18 Αυγούστου. Εκεί εδώ.
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη Super League. Ναι, εκεί ή εδώ. Και ώρα 8 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν θα έρθω εκπομπή εκείνη την ημέρα. Σάββατο είναι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έρχομαι. Σάββατο είναι. Πού. Άλλη μια επιτυχία. Βλέπω ότι άλλη ομάδα ανακοίνωσε πρώτο το φιλικό που είναι μάλιστα στο γήπεδό μας. Εντάξει, γιατί η ΠΑΕ ακόμα δεν έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα της προετοιμασίας και των φιλικών. Θα το κάνει μέσα στην εβδομάδα, αναφέρει η ενημέρωση. Α. Και τα εντός Ελλάδος, αλλά και της Ολλανδίας φυσικά. Αλλά είναι γνωστό ότι θα παίξει δύο φιλικά με τη Λάρισα. Αυτό άρα είναι αυτή είναι η πρόβα Τζενεράλε. Και άμα στο πρόγραμμα. Καταρχήν, πότε γίνεται κλήρωση του πρωταθλήματος. Γιατί ξέρουμε πώς θα είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα μεθαύριο θα γίνει. Ναι. Θα γίνει αυτό μεθαύριο και φαντάζομαι ότι. Λοιπόν, άκου να σας δώσω μια πληροφορία για αυτό. Οπα. Γιατί έχω μάθει κάτι σημαντικό. Δώστα. Και συνήθως ξέρετε ότι όταν μιλάω για τηλεοπτικά και τέτοια πράγματα, τα τελευταία χρόνια πέφτουμε μέσα. Θυμάμαι και ένα φίλο 681 που ρωτούσε τα πρώτα χρόνια πότε, πού θα πάει ο Άρης στον ΟΤΕ, στην ΟΒΑ κτλ. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Super League, που αν δεν κάνω λάθος είναι την Δευτέρα ή την άλλη Πέμπτη, ψάξτε το λίγο αυτό να το δεις. Θα το βρω εγώ, γιατί μου έρχεται ενημέρωση απευθείας από τη Super League, περίμενα. Είναι τα καλά αυτά όταν ήσουν κάποτε σε ομάδα, να ξέρεις. Ναι, είμαι στην database. Ακόμα Super League, Super Δευτέρα, League. 25 Super... Ιουνίου, το κρίσιμο του Σούτου, Super League. Μπράβο, ναι. Super League, Super League. Το ΔΟΥΣΟΥ θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα και ώρα 2. Όχι, μετά έγινε Δευτέρα. Με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξης, παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί στην αρχικά οριστή σε συνεδρίαση. Μπαίνω και στο καλύτερο. Και έχω και τα link. Βλέπεις πώς γίνεται τόσο στη δουλειά. Στο μήνυμα που έρχεται στέλνει και το link. Μπράβο. Η Super League. Μπράβο τη Super League. Μπράβο. Λοιπόν, έχω λοιπόν την πληροφόρηση ότι την προσεχή Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει στο έπακρο 100% ο τρόπος με τον οποίο θα πάμε τη νέα χρονιά όσον αφορά το πρωτάθλημα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα κανονικά 16 ομάδων, άρα οι αλλαγές δεν θα γίνουν τώρα. Από την επόμενη σεζόν δηλαδή. Έτσι. Και το πιο λογικό νομίζω. Και θα αποφασιστεί τι θα γίνει με play-off, play-out, ώστε να πάμε σε αυτό που θέλει εν μέρει ο Υπουργός την επόμενη σεζόν και να ξεκινήσουν από εκεί οι αλλαγές. Αν θα γίνει δηλαδή 12 και 10, 10 και 10, αυτά που λέει για 20 ομάδες ή 2 θα ανεβαίνουν ή 10 θα παίζουν για την Ευρώπη, κάτι τέτοια πράγματα που λένε τέλος πάντων τα περίεργα. Θα γίνει λοιπόν η κουβέντα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο ως πολύ θα δοθεί λύση και στο ζήτημα των τηλεοπτικών για τις ομάδες που δεν έχουν αυτή τη στιγμή στέγη. Ναι. Και οι πληροφορίες λένε επίσης ότι το ποσό που είναι να πάρει η ομάδα του Άρη ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει η ομάδα. Στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή σε αυτά που λένε ότι θα πάμε σε μια κεντρική κατά κάποιο τρόπο διαχείριση ΕΡΤ και ΝΟΒΑ μαζί κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι το ποσό που αντιστοιχεί στον Άρη σε αυτή την πρόβλεψη είναι ίσως και παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι πολύ θετικό. Έτσι. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε στην πράξη. Ναι. Μυθεί από τη θεωρία για τα λόγια μέχρι να το δούμε και αποτυπωμένο στο χαρτί αυτό. Α, στο χαρτί. Τα ξέρουμε όμως. Υπάρχει μια απόσταση. Είναι η αλήθεια. Εντάξει. Θα δούμε. Άρα φαντάζομαι ότι αν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα την ερχόμενη Δευτέρα. Κοίταξε, Δευτέρα δεν θα πούνε εδώ το πούνε οριστικά, αλλά θα πάρουμε το κλίμα ότι ναι, προχωράει κτλ. Πάμε προς τα εκεί. Αρχίσει. Αν λοιπόν λυθεί αυτό το ζήτημα και αυτό το θέμα, νομίζω είναι και ένας μεγάλος βραχνάς που φεύγει από τον Άρη. Και για τον Καρυπίδη. Έτσι. Και θα μπορέσει η ομάδα να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει χωρίς να έχει αυτό το βραχνά του τι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Ναι. Λογικά τη Δευτέρα θα οριοθετηθεί και το πότε θα υπάρξει κλήρωση κτλ. Ναι. Γιατί αυτό το φιλικό ας πούμε με τον Μπας Γιάννενα τώρα που ανακοινώθηκε, άμα την πρώτη αγωνιστική μετά από μια εβδομάδα παίζει Άρης Μπας Γιάννενα,
όπως καταλαβαίνεις δεν θα γίνει. Λες να κάτσει τόσο πολύ η Κέντα. Και πάμε, αν είσαι πρώτες μία-δυο αγωνιστικές φίλε, μπορεί. Αυτή θα είναι μια πρόβα general, όπως καταλαβαίνεις, το Σάββατο 18 Αυγούστου. Μια εβδομάδα ακριβώς πριν τη σέντρα, την πρώτη σέντρα στο πρωτάθλημα. Σάββατο 18 Αυγούστου, δεν θα έχουν γυρίσει. Μετά 15 Αυγούστου. Είναι το Σαββατοκύριακο μετά 15 Αυγούστου. Ναι, φίλε. Ναι, είναι αυτό που λες ότι όλοι λείπουν. 20 Αυγούστου. Θα έχει κόσμο. 20 Αυγούστου, ναι. Θα έχει κόσμο. Επιστρέφει ο λαός. Κάνα δεκάρι, θα έχει σίγουρα πιστεύω. 20 Αυγούστου. Έχει. Οργανώσει. 20, 21, 22, 23, 24 θα γυρίσω. Λοιπόν. Ξέρω, δεν υπάρχει σωτηρία. Θέλω να φέρω κάτι. Τι? τίποτα, φίλε. Τίποτα. Αθώρες το φιλικό. Α, εντάξει. Ευχαριστούμε. Θα έρθω και με την ΑΕΚ. Θα έρθει. Προσέξτε. Θα έρθω να κάνω σχόλιο με την ΑΕΚ. Θα έρθει να το δει. Θα έρθω να κάνω σχόλιο με την ΑΕΚ. Θες. Θέλω. Εντάξει, δεν έχουμε. Λοιπόν, ναι. Είμαι ρε φίλε, συντάκτης είμαι και με ρωτάς. Πέφτουν σύλληψη. Λοιπόν, άρα λύνεται ένα σημαντικό θέμα νομίζω για το ποδόσφαιρο. Αν γίνει αυτό το οποίο λες, ναι. Καλά. Ναι, γιατί η πρόθεση που του Βασιλιάδη είναι ότι εφόσον το δεχτείτε, τριανταρέας. Και θα... Εκατομμυριαίας. Ναι. Και θα δικαιωθεί και ο Καλυπίδης για την υπομονή του συγκεκριμένου ζήτημα νομίζω. Ναι. Θα δικαιωθεί. Έτσι, γιατί και ο Όφη, ας πούμε, που θα πάρει το ένα, θα πάρει και άλλα μετά. Άρα δεν θα δικαιωθεί. Τι μπορεί να κάνει. Θα σου πω εκ του αποτελέσματος. Δεν μπορώ να προβλέψω αν θα δικαιωθεί ή όχι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα ποσό το οποίο θα λύσει στα χέρια του Άρη και θα του φέρει και περισσότερα χρήματα από αυτά που. Ίσως του φέρει και περισσότερα χρήματα από αυτά που υπολογίζει στα ταμεία του. Και εφόσον τελειώσει αυτό το ζήτημα την ερχόμενη Δευτέρα, να γίνει σιγά σιγά και κλήρωση. Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, λογικά φαντάζομαι θα γίνει. Ναι, το κύπελο πότε αρχίζει. Συνήθως το κύπελο είναι στόχος πλέον για τον Άρη. Ναι. Το κύπελο πλέον, δεν είναι μια διαδικασία πλέον, εντάξει και ό,τι βγει και τα λοιπά. Στο κύπελο πρέπει να πας τελικό. Οκτώβρη. Στο κύπελο ξαναλέω. Όχι, Σεπτέμβρη. Πρέπει να πας τελικό. Σεπτέμβρη ξεκινάει. Όποτε ξεκινάει, δεν με νοιάζει. Ας ξεκινήσει και το... Με τον Πανηγιάλιο. Και το Μάιο. Με το Πανηγιάλιο ήταν Σεπτέμβριο που έλειπα ακόμα. Ναι. Football League ήταν. 0-1. Τι? Football League ήσουν. Παίζανε πιο νωρίς. Οι ομάδες της Super League μπαίνουν στη φάση των ομίλων. Σωστό. Όχι ρε. Κύπελο. Αφού ήμασταν ένας όμιλος. Football League. Τι ήταν στον όμιλο του Άρη πέρυσι στο κύπελο. Ο Πανηγιάλιος. Ναι. Απέρσι ήταν αυτό. Πάλι με τον Πανηγιάλιο πέσαμε. Ωραία. Πανηγιάλιος. Πανιόνιος και Παζιάννα. Ωραία. Έχεις δίκιο. Είχα δίκιο εγώ. Δικαιώνεσαι. Μια φορά και εγώ έλεγα. Δικαιώθηκες. Δικαίωση. Πρώτοι εμείς. Λοιπόν. 0-1 με καπνίδια. Τι? Πέρσι. Α. 0-1 με πλατέλα. Φέτος. Πέρσι. Φέτος. Λέω είναι πέρσι. Α, πέρσι. Η χρονιά τελείωσε. Άρα πρόπερσι με καπνίδια. Δεν έχει τελειώσει η χρονιά. Έχει τελειώσει. Η χρονιά τελειώνει 36. Τυπικά. Η αγωνιστική σεζόν 17-18 ναι. Ολοκληρώνεται 36. Τυπικά. Ναι, οτιδήποτε συμβαίνει όμως μέχρι 36 λογίζεται ως περσινή σεζόν. Άλλο αυτό. Από 1η Ιουλίου είναι η νέα σεζόν. Σε όλα και επίσημα για την ΕΠΟ, για τα πάντα όλα, από 1η Ιουλίου είναι η σεζόν 18-19. Μάλιστα. Το τυπικό είναι αυτό. Το τυπικό κομμάτι. Το τυπικό. Ναι, εντάξει, άλλο το ένα. Άρα περιμένουμε εξελίξεις την άλλη εβδομάδα και σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Γενικότερα έχουμε περιμένουμε. Επίσης περιμένουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Τέλος αυτής της εβδομάδας, να μην πω αύριο. Οπα. Και μεθαύριο. Οπα. Το βάζω τέλος. Θεωρώ ότι θα υπάρξει μεταγραφή. Από Ελλάδα ή από το εξωτερικό? Από το εξωτερικό. Το εξωτερικό. Και επίσης σε ποια θέση, πες μας. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν άλλες δύο μεταγραφές που θα ανακοινωθούν από το εξωτερικό πάλι την επόμενη εβδομάδα. Είναι συμφωνημένοι οι τρεις ποδοσφαιριστές. Θέσεις? Δεν σου λέω. Οπα. Τέτοιος είναι. Έχει συμφωνήσει η ομάδα με τρεις ποδοσφαιριστές. Μένει, επειδή τώρα μιλάμε για ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό κτλ. Οι αλληλογραφίες, θα πάρει το συμβόλαιο, έχει βάλει το υπογραφή. Πήρα την υπογραφή, πάρ την ανακοίνωση. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν και σήμερα. Είναι έτοιμη πάντως η κατάσταση για τρεις. Καλούς ποδοσφαιριστές του Πάκο. Από τις οποίους οι δύο ναι. λένε από τον Άρη, γιατί δεν ξέρω τα ονόματά τους mm-hmm.
ή έτσι πρέπει να πω τώρα. Οι δύο είναι καλά ονόματα. Γνωστά ονόματα. Είναι πάνω ράφι. Μπράβο. Ο ένας είναι ο κύριος 150αρέας. Δεν είναι κακό συμβόλαιο τα 150 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι άλλοι δύο είναι λίγο παραπάνω. Και υπάρχει άλλος ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του. Είναι αυτό που λέμε το δεκάρι. Ο οποίος θα είναι μία εκ των επενδύσεων του Άρη. Νεαρός δηλαδή. Όχι. Επενδύσεων ενώ χρηματικά. Α, χρηματικά του. Θα είναι 200 αρέας. Πίθα. Ο κύριος 200 αρέας. Αυτό είναι όχι. Α. Παραπάνω. 250 αρέας. Θα είναι αυτός ο οποίος ο κράχτης. Θα λες θα δώσω τα λεφτά, ναι, και περιμένω να πουλήσω και διαρκείας. Έχει το κράχτης. Δεν είπα έρχεται εγώ. Είπα δεν έχει κλείσει ακόμα. Πάμε στο αεροδρόμιο. Αυτός όμως είναι που μπορεί, ναι, πραγματικά, δεν στο λέω το όνομα, γιατί αν δεν κλείσει μπορεί να το πω εγώ το όνομα και μετά από 5 λεπτά να δούμε ότι η Χετάφε τον θέλει και να λένε μετά «Αντί δίνε μεταγραφή, χάλασες!» Ενώ στην ουσία δεν του έχουμε δώσει τα 50 χιλιάρια παραπάνω που θα θέλει. Χετάφε δεν είναι επιστυχία τη Χετάφε. Όχι τη Χετάφε την είπα, γιατί την είδα για τον Αρνάιθ. Και τον Τεγκαλαρέτα. Ναι. Του στείλει και τους δύο πακέτο. Και όπως λέει εδώ και ο φίλος μου ο Γιώργος, ναι, κατάλαβα, λέει, πάλι ο λαός θα πληρώσει τους μεγαλομετόχους άφραγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι και αυτό μια απόψη. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, αν το ΠΑΟΚ Βασιλεία γίνει στις 25 Ιουλίου, το φιλικό με την ΑΕΚ θα αλλάξει ημέρα. Για λόγους ασφαλείας εννοείς. Ένα ζήτημα. Και αν γίνει 26. Δεν νομίζω τώρα στη μέρα να κάνει διαφορά. Και νομίζω ότι παίρνει τον Άρη, έχει ένα φιλικό. Με τον ατρόμητο που έχει κανονίσει. Άρα δεν νομίζω υπάρχει θέμα για μετά. Επιβεβαιώνει ο Άρης. Ότι. Για το φιλικό με τον ΠΑΣ. 8 η ώρα μάλιστα. Το φιλικό στις 18 Αυγούστου. Θα ανακοινωθεί. Από ό,τι βλέπω εδώ, ναι, ως τέλος εβδομάδας, μαζί με όλα τα φιλικά. Ο Άρης θέλει να τα ανακοινώσει όλα μαζί τα φιλικά. Τώρα, το αν κάποιες ομάδες τα ανακοινώνουν, είναι δικό τους ζήτημα. Κάθε ομάδα τώρα, πώς το κάνει. Μου λέει, άντε να δούμε ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα συμβόλαια που λες. Αυτός πρέπει να τα πληρώσει. Πρόεδρος. Μα όχι, συγγνώμη, αλλά αν υπάρχουν και τα έσοδα της ομάδας, συνδυασμός θα είναι. Εγώ το είπα ότι ο πρόεδρος της ομάδας που λέγεται Άρης. Θα πρέπει, είτε έχω 1000 διαρκείας, είτε έχω 2000 διαρκείας, είτε έχω 3000 διαρκείας, είτε έχω 4000 διαρκείας, είτε έχω 5000 διαρκείας, είτε έχω 6 είτε 10, θα πρέπει να κάνει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Ο ίδιος ξέρει πόσα χρήματα έχει δικά του διαθέσιμα για την ομάδα. Και στην περίπτωση του Καρυπίδη, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Καρυπίδης είναι διαχειριστής. Όχι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι περιμένει πρώτα τα διαρκείας του κόσμου και μετά θα κάνει μεταγραφές. Διότι ο Καρυπίδης στη Γάμα και στη Β' Εθνική έχει βάλει καμιά τεσσάρα. Εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τα βιβλία. Με βάση τους ισολογισμούς. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΠΟ. Με βάση τις αυξήσεις με το κεφαλαίου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που το λέμε από το κεφάλι μας. Αυτός μπορεί να λέει ότι έχει βάλει 15, 25, 135. Τα τέσσερα φαίνονται όμως. Άρα δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέγαμε για όλους τους άλλους, να δούμε πρώτα και μετά θα πάρουμε, γιατί ήταν διαχειριστές των χρημάτων του κόσμου του Άρη. Όταν λοιπόν έχει πληρώσει, οφείλουμε να συμπαρασταθούμε. Ναι. Στον Άρη, όχι στον Καρυπίδη. Μην κολλάμε στο πρόσωπο. Και από εκεί και έπειτα, ναι, στο τέλος, και ο Καρυπίδης θα έχει την υποχρέωση να καλύψει την όποια τρύπα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό που λέω. Αν δημιουργηθεί. Από... Όχι, θα υπάρχει κάτι. Εκτός αν κάνει απλά διαχείριση των εσόδων, έχει 5 εκατομμύρια έσοδα
και 5 εκατομμύρια έξοδα, δεν υπάρχει τρύπα. Ναι. Αν όμως υπάρχουν 5 εκατομμύρια έσοδα, 5 εκατομμύρια 1000 ευρώ έξοδα, το χιλιάρικο, πρέπει να το βάλει αυτός. Εννοείται. Λοιπόν. Είτε είναι χιλιάρικο, είτε είναι εκατομμύριο. Νομίζω δεν μπορεί κάποιος να είναι πιο ξεκάθαρος από αυτό που λέω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που προκαταβολικά θα του πω βάλε 5, 10, 15 ή μη ζητάς από τον κόσμο. Η υποχρέωση του κόσμου απέναντι στην ομάδα του, στο θέλω του, στην αγάπη του είναι κάτι άλλο. Και η ευθύνη του Προέδρου απέναντι στην ομάδα είναι κάτι άλλο. Επιτέλους όμως αυτά πρέπει να συνδυαστούν κάποια στιγμή. Όχι να είμαστε ή στο ένα ή στο άλλο άκρο. Αυτό λέω εγώ. Πάμε στο. Επειδή ξεφύγαμε. Γιατί ξεφύγαμε? Είναι 6 και 10, ξέρετε. Α, εννοείς χρονικά. Χρονικά, ναι, γιατί όχι. Ξεκίνησε η Σενεγάλη με την Πολωνία, φίλε. Ναι. Και είναι στο 8ο λεπτό 0-0. Και είναι 0-0. 0-0, λοιπόν. Μαζί μας ο Στίχημαν. Στίχημαν.gr. Φυσικά, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στο στοίχημα όπου συνεχίζεις το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications, άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη. Και να δούμε και αν ο στοίχημα θα είναι στη φανέλα. Ναι, μεν έχει συμβόλαιο. Ναι. Κοντά στο 500.000 είναι τα λεφτά που δίνει ο στοίχημα. Ενδεχομένως να υπάρχει κάτι άλλο από τον κύριο Καρυπή. Θα δούμε αν τελικά ο στοίχημα θα είναι και τη νέα σεζόν. Γιατί υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να σπάσει, να μην σπάσει η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Θα το δούμε. Αβραμόγλου, πάμε στο διάλειμμα. Καθυστερήσαμε και λίγο και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με γραμμές ενδεχομένως και με Νικολάς Μαρτίνες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4. All About Harrison Air. Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Πολωνία, Σενεγάλη 0-0. Στο το 20 λεπτό διανύουμε του αγώνα, ποιος διεξάγεται στην Μόσχα, αν πρόλαβα να δω. Καλά. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωση της κινητής τηλεφωνίας. Συνεχίζοντας στα του ποδοσφαιρικού Άρη, για όσους ακούσατε νωρίτερα, ο ΠΑΣ ανακοίνωσε ένα φιλικό με τον Άρη 18 Αυγούστου στο Κλεάνης Βικελίδης, 8 ώρα το βράδυ. Φιλικό που δεν ανακοινώνεται τον Άρη, θα ανακοινωθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα, αλλά επιβεβαιώνουν από την ΠΑΕ για την διεξαγωγή του μία εβδομάδα πριν από την σέντρα στην Super League. Άρα θα μιλάμε για την πρόβα Τζενεράλε ενώπιον του κοινού του. Για τον Άρη στην έδρα του και σε ωραία ποδοσφαιρική ώρα. Μου αρέσει αυτή η ώρα, μου είχε λείψει. Γιατί αυτό το 3 το μεσημέρι δεν παλεύεται γενικότερα. Βέβαια, εσείς πάλι μάθατε αλλιώς τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, να τα βλέπετε το μεσημεράκι. Άμα δεν είναι αναμένος ο προβολέας, δεν έχει γούστο. Για μένα τουλάχιστον. Λοιπόν. Άλλη μια τέτοια νοοτροπία της νέας γενιάς. Ναι. Το ματς, φίλε, ναι. Το γήπεδο είναι 2 το μεσημέρι. Ναι, μ' αρέσει. 2-2,5 ώρα. Βολεύει με τη δουλειά, γιατί τελειώνεις και νωρίς. 2,5 ώρα πηγαίναμε στο γήπεδο, ναι. Θυμάμαι. Ναι. Με τσιμέντο, όχι τα καθίσματα. Με κρυώσει ο ποπός σας. Με περισσότερα μαλλιά. Λοιπόν, τα μαλλιά μου, τι σχέση έχουν τώρα με το γήπεδο. Λέω, χαβάλε κάνω. Εντάξει, ρε φίλε, εσύ. Χαβάλε κάνω, λέει. Μάθατε αλλιώς εσείς. Εμείς το μάθαμε διαφορετικά. Μπορώ να σε πιάσω μαλλιά. Όχι. Και όχι. Γιατί είμαι πολύ, δεν θέλω να τα χαλάσεις. Δεν θέλω να τα χαλάσεις. Τα πιάνω όμως. Ναι, δεν θέλω να τα χαλάσεις. Όχι, σου μπορώ. Και εγώ μπορώ να σε πιάσω τα μαλλιά. Πώς, τι πιάνω. Έχεις. Πού. Έχεις. Πίσω. Και γκριζάρι και όλα. Πού γκριζάρι. Τα βάψει. Μα το είπε κι άλλο, τα βάψει λέει. Όχι εντάξει, τον κρύζω εγώ. Βρέχει. Τι πράγμα. Μα βρέχει. Τι. Και έξω που με πιάσει η μπόρα αυτή. Και αρχίζουν και τρέχουν τα ζουμιά όπως κάνει. Δεν πάει έτσι, φίλε. Λοιπόν. Για τον Μαρτίνες να πούμε. Να πούμε, ναι. Να πούμε για τον Μαρτίνες. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον παίχτη. Ο οποίος δεν ήθελε να τοποθετηθεί δημόσια στο ραδιόφωνο, γιατί όπως είπε είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο εκπρόσωπός του, αλλά και από πλευράς Ολυμπιακού μέχρι να τελειώσει, μέχρι να ολοκληρωθεί το όλο ζήτημα. Δεν ήθελε να μιλήσει, γιατί είπαμε να βγει στο ραδιόφωνο, δεν ήθελε ο άνθρωπος και το σεβαστήκαμε φυσικά, ναι. Απόλυτα. Αυτό που μας είπε είναι ότι θα χρειαστεί να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Δεν προσδιορίσε το διάστημα, αλλά φαντάζομαι
ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα το θέμα του Μαρτίνες για να ολοκληρωθεί, ίσως και παραπάνω. Δεν ξέρω αν διαφωνείς ή όχι. Συμφωνώ. Διότι αυτό το οποίο τουλάχιστον λέει ο παίχτης είναι ότι έχει συμφωνήσει ένα συγκεκριμένο ποσό με τον Ολυμπιακό και αυτό το ποσό θέλει να το πάρει και του χρόνου σε όποια ομάδα και αν πάει. Εντάξει. Ο Άρης δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ποσό αυτό που είχε συμφωνήσει ο παίχτης με τους ερυθρόλευκους. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα βρεθεί κάποια φόρμουλα ή αν θα εν τέλει ο ποδοσφαιριστής θα ρίξει τις απαιτήσεις του πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Για την ώρα πάντως, και επειδή έτσι όπως τον άκουσα, δεν φαίνεται πολύ διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Άρα θα περιμένω να δούμε να βρεθεί κάποια φόρμουλα μεταξύ του ποδοσφαιριστή, του Ολυμπιακού, του Άρη. Είναι ένα τρίγωνο τώρα το οποίο δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε όμως και το τονίζουμε ότι ο παίχτης, αν έρθει τελικά, θα έρθει ως ελεύθερος. Δεν θα έρθει ως δανεικός. Για να προλάβουμε μερικούς κακοπροαίρετους. Είναι η πολιτική του Άρη συγκεκριμένο ζήτημα. Το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δανεικούς, όχι μόνο Ολυμπιακό γενικότερα, δεν παίρνουμε. Εντός Ελλάδος μιλάμε. Τώρα, αν έρθει μια περίπτωση καλή, την Arsenal παραδείγματος χάρη. Τυχαία την έπιασε στην Arsenal, έτσι. Ή από τη Liverpool που είναι αγαπημένη του Χρήστα, να πούμε στο εξωτερικό. Εντάξει. Και βγει ένας δανεικός από τη Liverpool, δεν νομίζω ότι ο Άρης θα πει όχι. Σε καμία περίπτωση. Το εξωτερικό δεν έχει κανένα να δεχτεί δανεικό. Αυτό, ναι. Το εξωτερικό είναι. Ναι. Από Ελλάδα είναι δεδομένη η πολιτική του Άρη ότι δεν παίρνουμε δανεικούς. Το θέμα είναι τώρα να βρεθεί η χρυσή τομή. Μεταξύ του Μαρτίνες, του Ολυμπιακού, του Άρη, ένα τρίγωνο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Το ζήτημα είναι πόσα χρήματα από το συμβόλαιο θα καλύψει ο Ολυμπιακός. Ναι. Για να γλιτώσει το σύνολο των χρημάτων, σου λέει ο Άρης, έρχομαι εγώ, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πλήρωσα τους, ξέρω εγώ, 100, θα πληρώσω εγώ τα υπόλοιπα. Αυτό, ναι. Κάπως έτσι θα γίνει, εφόσον γίνει. Είναι... Έχει μια πάρα πολύ ωραία είδηση. 30 ευρώ το συμβόλαιό του, να καλύψει ας πούμε ο Άρης τα 10, καλύψει ο Ολυμπιακός τα 20. Δεν γίνεται αυτό που λες. Γιατί? Γιατί θα πεις τον Άρη. Θα? Θα πεις τον Άρη. Ανάποδα μπορεί να γίνει. Είναι το νέο τρένο. Οπα. Το οποίο θα καλύπτει την απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα αρχικά σε 4 ώρες. Τίποτα. Και στις αρχές του 19 σε 3,5. Πόσο θα έχει το εισιτήριο? Δεν ξέρω πώς θα έχει. Ξέρω όμως ότι ο Πολύτεκνος έχει 50% μείωση. Άρα τρενάκι Αθήνα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο νομίζω. Καλησπέρα από το Γιώργο Χαρισκά. Γιατί το αεροδρόμιο, αν το σκεφτείς. Ναι. Okay, είναι σε μια ώρα. Βάλε όμως σούξου μούξου μια ώρα νωρίτερα, 2 ώρες έλεγχη το ένα το άλλο και μετά από τα σπάτα να πάνε στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ένα μισά μολαρίσεις. Ναι. Αυτό θα μας σώσει αυτό. Μας ειδικά νομίζω. Αποστολή. Ναι. Αλλά εξαρτάται πόσο έχει το στήριο. Γιατί κάτσε. Εξαρτάται τι ώρες φεύγει και τι ώρες γυρνάει. Και αυτό, ναι. Γιατί αν το τελευταίο γυρνάει η ώρα 6. Έχουμε κόσμο φιλοξενή στην Αθήνα, φίλε μου. Έχουμε. 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 Έχουμε λαό κάτω. Εμείς έχουμε ξενοδοχείο, δε. Εσείς για απλές έχετε. Εμείς έχουμε γνωστούς κάτω, καλούς φίλους. Γνωστούς ή γνωστές. Συναδέλφους. Συναδέλφους. Που μπορούν να μας φιλοξενήσουν. Α, θα πάω στο Τζολεπίδη. Αδερφός μου. Που τον έφαγε τον πάλι. Τον πάλι. Πάει μια επιλογή, πειράζει, έχουμε άλλες. Λοιπόν. Α, εσύ θα πίνεις τον Πάρη. Με τον Πάρη εμείς μεγαλώσαμε, 20 χρόνια μαζί ήμασταν. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τον Μαρτίνες. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή και να περιμένουμε. Γιατί πήγε να περάσει με κάποιο τρόπο ότι τελειώνει η υπόθεσή του και ότι πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Άρη. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή. Λίγο ακόμα καιρό. Όπως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή από ό,τι φαίνεται, όχι τόσο καιρό όσο για τον Μαρτίνες βέβαια, ενδεχομένως και στο κομμάτι ξεσκαρτάρισμα ρόστερ, το οποίο ίσως και να μην ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και να πάρει και άλλες μια-δύο-τρεις μέρες από την επόμενη, το πολύ, ξαναλέω. Γιατί τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ, κάποιοι ποδοσφαιριστές μέσα των εκπροσώπων τους ενημερώθηκαν ότι ενημερώθηκαν να κάνουν υπομονή τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα. Εντάξει. Άρα σήμερα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι έχει αργήσει λίγο σε αυτό το ζήτημα. Η γνώμη σου, η δικιά σου, ας πούμε. Ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει ήδη αυτό το κομμάτι. Όχι, αυτό που θέλω. Κοίτα, αν είναι όλοι αυτοί που πρέπει την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, εγώ δεν είμαι οκ, okay, δεν έχω θέμα. Εντάξει, ας το πάει δηλαδή μέχρι και την τελευταία μέρα. Το θέμα είναι στο τέλος, όταν θα ξεκινήσει η ομάδα προετοιμασία, να είναι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ εκεί.
στις 2 Ιουλίου. Και από αυτούς που θα μείνουν και από τις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Χρυσανθέμη. Κοίταξε, υπάρχει μια αδειμονία και είναι φυσιολογικό. Ναι. Αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση να κάνεις είναι ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν ένα ποσοστό 90% θα πω εγώ και ο Άρης πιο συγκεκριμένα στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θεωρητικά είναι η Ολλανδία. Ναι. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από την άλλη, άμα οι μισοί σου παίκτες λείπουν όταν θα χτίζεται η προετοιμασία για την φυσική κατάσταση κτλ., πάλι θα έχεις πρόβλημα. Άρα λέμε όλοι ότι όταν η ομάδα φύγει 8-9 Ιουλίου, οπότε θα φύγει τέλος πάντων εκεί γύρω εκεί. Στα 3-5 πηγάδια, εκεί όπου θα δουλέψει η φυσική κατάσταση περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις μέχρι τότε ένα ποσοστό 80-90% του ρόστερ. Και μετά, θα έχεις άλλους 2 μήνες να προσθέσεις 2-3 παίκτες. Ναι. Καλά, δεν είπαμε να κάνει όλες μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες στη Super League που σε εκείνο το χρονικό διάστημα, αν μάλιστα δεν έχουν καμία ευρωπαϊκή υποχρέωση ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν το ρόστερ τους έτοιμο. Απλά υπάρχει μια συνέχεια των ομάδων. Ναι. Ποιος Ολυμπιακός τι έχει? Ο Ολυμπιακός έχει 40 παίκτες και, ψάχνει να ξεφορτωθεί. Αν θέλουμε να μιλάμε σωστά, η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή από όλες είναι ο ΠΑΟΚ. Όντως. Αν θέλουμε να λαϊκίσουμε ή να πούμε κάτι άλλο, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα, γιατί, έχει μια. Είναι σε ένα βαθμό. Γιατί έχει ανακοινώσει μια... και άλλα μεταγραφή. Μεταγραφή. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα κορμό. Έχει, άρα θα κάνει 3-4 προσθήκες. Άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, τώρα που θα ξεκινήσουν. Ο ΠΑΟΚ έχει και Ευρώπη. Θα έχουν, έχει και Ευρώπη. Ναι. Λέω λοιπόν ότι ο Άρης θα πρέπει να έχει αυτά τα οποία πρέπει να έχει 7-8 Ιουλίου. Όταν θα αναχωρήσει. Έτσι, όταν πάει επάνω στο βουνό. Έχουμε ένα μήνα σχεδόν. Μέχρι τότε. Σχεδόν. Κάτι λιγότερο. 20 μέρες περίπου. Ναι. Άρα δεν είναι ένα χρονικό διάστημα μικρό αυτό για να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Για να σπείρουμε τον πανικό τώρα. Από την άλλη, άμα πάμε σε μια διαδικασία να λέμε εντάξει, έχουμε χρόνο, εντάξει, μωρέ και τα λοιπά, θα φτάσουμε 7 Ιουλίου και θα έχουμε 3 παίκτες. Γιατί στον Άρη τα έχουμε αυτά. Όχι, 3. 13. Άντε, πες κάτι παραπάνω. 15. Μια κοσάρα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τότε ξέρει και ο Ερέρα, ξέρει και ο Καρυπίδης ότι πρέπει να έχουμε 80-85% του ρόστερ μας εδώ. Να βγάζει ένα οικογενειακό διπλό. Αν λοιπόν σήμερα με το καλό ανακοινώσουμε αργότερα τον Σόουζα, πάμε σιγά σιγά και σε 2-3 άλλους παίκτες από αυτούς που πρέπει να μείνουν. Mm. Έχουμε και κάποιους παίκτες με συμβόλαιο, μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστό. Και μπορεί στο μυαλό κάποιον να λέμε όχι, θα φύγει αυτός ή θα έρθει ο άλλος, αλλά η διοίκηση και ο προπονητής έχουν ήδη αποφασίσει, παραδείγματος χάρη, ότι ο Καντιμίρης, παράδειγμα σου λέω τώρα, είναι τελειωμένο και είναι τυπικό κομμάτι η ανανέωσή του. Παράδειγμα λόγω για τον Καντιμίρη. Ναι, ναι, ναι. Άρα η διοίκηση δεν ξεκινάει από, από αυτό που λέμε εμείς τώρα, τρεις παίκτες έχουμε. Η διοίκηση είναι στους 15 παίκτες. Ναι. Στους 12, στους 13. Ναι. Και σου λέει με τις προσθήκες και τα λοιπά, όταν ξεκινήσει η προετοιμασία θα έχω 22. Ναι. Άρα θα μου λείπουν 3. Αυτό όλο είναι ένα πλάνο το οποίο δεν είναι υποχρεωμένοι να μας το αναλύουν εμάς στις 17, 18 και 19 Ιουνίου. Επειδή εμείς έχουμε αγωνία ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, φτάσαμε 6.30. Βασίλη. Διαζευτικά 5.06. Δεν μιλάω για τον Μαρτίνεθ. Σε όλα όσα ανέφερα πριν, δεν έχω βάλει τον Μαρτίνεθ μέσα. Ναι, για τον Μαρτίνεθ μιλήσαμε. Είναι κάτι έξτρα. Είπα για τρεις παίκτες. Εγώ λέω να μην πάμε διάλειμμα, να δώσουμε μόνο. Ο Μαρτίνεθ είναι τέταρτος. Που έχουμε και εκεί κάποια θεματάκια. Λοιπόν. Στο μπάσκετ είναι ό,τι πιο σωστό έχω διαβάσει, αυτό που έγραψε ο Σταμάτης. Και άρχισε. Μπείτε, διαβάστε τον blog. Ναι. Αυτό που γράφει ο Σταμάτης και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να μιλήσει ο κύριος Γουλιέλμος. Εντάξει. Okay. Καλό είναι να μιλάμε με πράξεις, με έργα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και λίγο διαφορετικά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι εμάς. Λοιπόν, αφού διαβάσετε τον blog του κύριου Μορελή, που ανέβηκε σήμερα το πρωί, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Παιδιά, Αναγίσα, είσαι ο Βενέτης. Δεν ξέρω ποιον πληρώνεις εκεί στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ανακοινώνεις το Μάντζιο και γράφεις «Καλώς ήρθες, Βαγγέλη Μάντζιε». Τι Μάντζιε, ρε! Τι είναι Μάντζιε, τι είναι
Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός. Ναι, αλλά ήταν, ας πούμε, Παπαδόπουλος. Βαγγέλη Μάντζιο. Καλώς ήρθες, Νίκο Παπαδόπουλο. Μα είναι άλλο όνομα, ρε φίλε. Αυτό ακριβώς. Ναι. Τσαλτίδε. Τσαλτίδε, όχι. Καλώς ήρθες, Χρύσανθε, Τσαλτίδε. Τσαλτίδε, Μάντζιε. Γεια σου, Μάντζιε. Βαγγέλης Μάντζιε. Καλώς ήρθες, Βαγγέλη Μάντζιε. Μάλιστα. Μπορείς να μην κουνάς. 1-0 σε Νεγάλη. Αλήθεια είναι. Λίγο πέμπτο ημίχρονο. Τυχερό γκολ. Πολύ. Τελείωσε με τα μεταγραφικά. Ένα τέτοιο. Και τώρα μπορείς να πας στο επόμενο θέμα που θες να αναλύσεις, Χρυσανθέ. Βλέπω την Ασημίνα Εγγλέζου τώρα και δεν μπορώ. Αυτό ήταν το επόμενο θέμα. Είναι πάρα πολύ καλό θέμα, όπως βλέπεις. Εξαιρετικό. Ένα αυθόρμητο. Μύκονος TV. Ένα αυθόρμητο βίντεο. Από το Μύκονος TV, όπως βλέπεις. Από πάνω, μαγιό, το ξέχασα. Α, έχει φοράει. Είναι ένα αυθόρμητο βίντεο. Ναι. Που προφανώς δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους για τους οποίους βγαίνει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι είναι ένα πρόμο αυτό. Για ποιο, για την έτσι ταινία, τι κάνει, τι επαγγέλλεται. Α, μουσικός. Ναι, τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Νομίζω και ηθοποιός. Α, και ηθοποιός, μάλιστα. Δεν βλέπεις τι ωραία παίζει κάποιο όργανο. Κίνηση υπάρχει στο... Είναι σε κάποια χοροδία, παίζει κάποιο όργανο. Ναι. Ωραία. Πάμε στο θέμα στο οποίο θέλεις να αναλύσω όμως, Χρήστα. Τι να αναλύσω τώρα μετά από αυτό. Τι να αναλύσω ακριβώς. Δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται ο Χρυσάνθος. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε, πιστεύω, στο λαό. Όχι, δεν μπορούμε. Υπήθενο ήλιο, δεν είμαι. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι. Και αυτά τις δυσκολίες. Λοιπόν. Ναι. Πολωνία σε Νεγάλη 0-1. Θα πάρουμε κανένα παίκτη από αυτούς που παίζουν. Το Λεβαντόφσκι. Πλάκα-πλάκα, είχε βγει ένα θέμα πριν τη βδομάδα, θέλει να φύγει την Bayern. Θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο στην καριέρα του. Να το, τελειώσαμε. Φέρνει Λεβαντόφσκι. Θα μπορούσε να μας αγοράσει. Εύκολα, να ξέρεις. Και δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει και σε δόσεις ο Λεβαντόφσκι. Πιστεύω θα τα είχε μπράφτα λεφτά. Τώρα με είμαστε σε εφημερίδα καθημερινή, γιατί ναι. Σε εβδομαδία είμαστε, εντάξει. Δεν μπορούσαμε να βγούμε, άμα θέλαμε κιόλα να πουλήσουμε αύριο. Με ένα τίτλο, με ένα μεγάλο τίτλο. Μουντιαλικό. Με κεφαλαία και από κάτω. Παίκτη ψάχνει να φέρει. Ιδέες δίνεις τώρα. Και το δούμε αύριο το πρωί. Θα υπάρχει αυτό μέσα στη σεζόν, αλλά θα είναι για ΠΑΟΚ. Ναι. Για εμάς όχι ακόμα. Όχι. Όχι. Μουντιαλικό ψάχνει να φέρει. Μιλάει με μουντιαλικό. Καλό θα ήταν. Με μουντιαλικό παίκτη. Ναι. Βέβαια. Κανονικά. Άντε, πες μας για τον μπάσκετ τώρα. Για τον μπάσκετ, να σας πω εγώ να καλέσουμε τον αρμόδιο. Εσύ, έχουμε 7 λεπτά. Έχουμε 7 λεπτά. Ο αρμόδιος, ρε φίλε, τι, δεν σε κάνει. Παίζε. Λοιπόν, υποχωρήσαντος πριν για τον blog του Σαμάτη του Μουρελή, που ανέβηκε σήμερα το πρωί. Ναι. Πολύ ωραίο. Ναι. Με τον πρωινό μου καφέ, το διάβασα και το απόλαυσα. Και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί ο κύριος Γουλιέλμος είναι η αλήθεια ότι όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στην ΚΑΕ, πέραν μιας τοποθέτησής του γραπτής, δεν τον έχουμε ακούσει να μιλάει και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή, τώρα που τελείωσε και η σεζόν και ξεκινά ένας προγραμματισμός για την επόμενη. Λίγο σε λίγο τελειώσει η επόμενη. Να πραγματοποιήσει μια συνέντευξη τύπου ενώπιον όλων των δημοσιογράφων και να πάρει θέση για τα ζητήματα που απασχολούν την ομάδα. Ναι. Αγωνιστικά και μη. Ναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Και όχι για εμάς. Ναι. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, γιατί να σας μιλήσει. Γιατί... Δεν είναι να μιλήσει σε εμάς. Το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος να μιλήσει στον κόσμο. Για να τον ακούσει ο κόσμος. Αυτή είναι η ουσία μιας συνέντευξης τύπου από την πλευρά του κ. Γουλιέλμου. Δεν ξέρω αν διαφωνείς, Χρύσανθε. Όχι, αυτό, πρέπει να, κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει. Και το έχεις πτωρήσει και εσύ το προηγούμενο διάστημα. Επειδή είσαι και γνωστός μπασκετικός. Μπασκετικός παίζω. Παίζεις, εντάξει, τι βρίσκεις γενικότερα. Mm. Έτσι λένε αυτοί που σε έχουν δει, εγώ δεν έχω δει, δεν είναι, ξέρω. Είναι βιντεάκι που βάζω τρίποδο. Βιντεάκι, φίλε, είναι σαν αυτά που κάνουν οι μάνατζερ που σου στέλνω εγώ. Μάνατζερ, βιντεάκι είναι. Πέντε, εγώ θέλω να σε δω, φίλε, σε full 40 λεπτό. Μπορώ να σε δω τότε. Full 40 λεπτό, με δεις, μετά θα είμαι πτώμα. Εντάξει. Μπορώ να παίξω 40 λεπτά. Φίλε, βιντεάκι, δεν μπορεί να παίξει ο Σπανούλης 40 λεπτά. Βιντεάκι, παίξω εγώ. Μα στέλνουν και για άλλου παίχτε και μετά δεν κουνιούνται. Τι βρίσκω για 41 χρονών. Έφτασε 41. Τι βρίσκω. Κλεισμένα. Όχι, 7 Ιουλίου. Α, εντάξει. Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, ο Βαγγέλης Αγγέλου είναι στην Αθήνα.
όπου θα πραγματοποιήσει μια σειρά έτσι συναντήσεων και επαφών με τον κύριο Γουλιέλμο για τα μεταγραφικά ζητήματα και όχι μόνο. Mm-hmm. Έγινε και μια κουβέντα για το μπαν και γενικότερα τα εξωαγωνιστικά που τρέχει και απασχολούν την ομάδα. Υπάρχει φυσικά και το αρκετά μεγάλο ζήτημα το οποίο ακούει στο όνομα του Λευτέρη Μποχωρίδη. Θα γίνει μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο του παίχτη, τον Νίκο Τολότσο, ναι, για να συζητήσουν το οικονομικό μιας ενδεχόμενης έτσι συμφωνίας. Mm-hmm. Ο Άρης θα προσφέρει στον Μποχωρίδη το ρόλο του ηγέτη στην επόμενη σεζόν. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα ο Μποχωρίδης μπορεί να βρει σε άλλη ομάδα αυτό το ρόλο. Μπορεί να πάει στην Ελλάδα σίγουρα. Στην Ελλάδα ίσως, στο εξωτερικό δύσκολα νομίζω ότι θα μπορέσει να τον βρει αυτό το ρόλο ο Μποχωρίδης, το ρόλο του ηγέτη. Και νομίζω ότι δικιά μου γνώμη είναι ότι επειδή δεν ήταν και όλη τη σεζόν στον Άρη, ότι με μια γεμάτη σεζόν του χρόνου στην ομάδα μπορεί να, όχι να πω να γεννηθεί, να αναγεννηθεί, να αναγεννηθεί μπασκετικά, γιατί όχι, να κάνει μια καλή γεμάτη σεζόν και με καλύτερους αριθμούς από αυτούς που είχε φέτος. Έχει προτάσει στα χέρια του. Εντάξει, ο Άρης είναι δύσκολο να καλύψει. Εγώ νομίζω ότι θα πάει κάπου ανάμεσα στον Άρη και το εξωτερικό. Ναι, εκεί πέρα. Εντάξει. Ο Άρης είναι δύσκολο να καλύψει, νομίζω, αυτή τη στιγμή το κασέ του. Αλλά το χαρτί του στις διαπραγματεύσεις είναι ότι θα του προσφέρει αυτό ακριβώς το πράγμα που λέμε. Αυτό το ρόλο του ηγέτη στον Άρη της νέας σεζόν. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις με την παρουσία του Αγγέλου Ζανθίνα και με άλλους εκπροσώπους παικτών στο πλαίσιο του σχεδιασμού που γίνεται για τη νέα χρονιά. Ένας παίχτης τον οποίο ο Άρης τον είχε στη λίστα του, όχι φυσικά στις πρώτες θέσεις, ο Τζιαράκης κατέληξε τελικά στην Κίμη, η οποία τον ανακοίνωσε σήμερα. Επέστρεψε βασικά στην ομάδα της Εύβοιας μετά από μία σεζόν στον Προμηθέα. Στην Κίμη είχε αγωνιστεί ο Τζιαράκης στη διετία 16-18 και ο 30χρονος Φλωρινιώτης Σέντερ. Με τη Φλόρινα είναι. Με τη Φλόρινα, ναι. Μάλιστα. Ανακοινώθηκε σήμερα επίσημα από την Κίμη. Εντάξει, το μπάσκετ έχει ακόμα χρόνο, όσον αφορά το μεταγραφικό τουλάχιστον. Ναι. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό που λέμε για την μπάλα, ότι έχουμε χρόνο, θα τον εξαντλήσουμε. Καλό είναι αν μπορέσει ο Άρης να αρχίσει να διακλίνει μέτωπα. Τον Οκτώβριο ξεκινάει. Ναι, είναι και τον Οκτώβριο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί όχι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ να μην το κλείσει από τώρα. Γιατί δεν έχεις μία. Σου αρκεί η απάντηση. Γιατί έχεις 6 μπαν. Ναι, γιατί έχεις περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ σε χρέη σε παίκτες. Τώρα. Δεν μπορείς, ενώ δεν έχεις κλείσει όλους αυτούς, να μιλάς να κλείνεις παίκτες. Γι' αυτό. Προφορικές συμφωνίες. Εντάξει, έγινε. Προφορικές συμφωνίες. Ωραία, συμφωνούμε προφορικά ότι θα πάρεις αύξηση 200%. Πότε? Τον Ιούλιο. Τότε! Βλέπεις γιατί πρέπει να έχει κάμερα στο στούντιο. Ναι. Προφορικά δεν υπάρχει. Συμφωνείς προφορικά. Έρχομαι εγώ με Γουλιέλμος και λέω. Και γραπτά να συμφωνήσεις. Και λέω να στείλεις γραπτός μια πρόταση λοιπόν και να λες. Άρα να μην πάει να μιλήσει με μάνατζερ ο Αγγέλου και να εξετάσει περιπτώσεις παιχτών και να ζητήσει συγκεκριμένους παίχτες αυτή τη στιγμή. Ποδοσφαιριστές πήγα να πω. Αυτό μου λες. Όχι, η διοίκηση να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα. Γιατί αυτά δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία που δεν τα κλείνεις. Εγώ νομίζω ότι τα ανοιχτά μέτωπα. Που είναι δεκάδες. Πολύ καιρό για να τα. Δεν μπορεί να περιμένεις να κλείσεις εντελώς τα μέτωπα και μετά να πας στο. Αλλά δεν είπα να τα κλείσεις εντελώς. Ναι. Αλλά με τους ίδιους μάνατζερ θα μιλήσεις για να πεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις παικτών, σίγουρα, ναι. Θα περιμένουμε τι θα γίνει και με αυτό, αλλά έχει χρόνο ακόμα. Στον μπάσκετ συνήθως τα πράγματα αρχίζουν και κινούνται τον Ιούλιο και μετά. Νομίζω ότι ο Ιούλιος έχει να μας προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι του ρεπορτάζ, αλλά φυσικά ότι προκύψει. Έχουμε Γιάννη Παραπονιάρη και Σταμάτη Μπορέλη για να τα καλύψει όλα. Με το Σούζα ακόμα δεν έχουμε κάτι για να επιστρέψουμε λίγο στην μπάλα και φτάνοντας προς το φινάλε της εκπομπής. Μέχρι το βράδυ βέβαια έχουμε ακόμα δρόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα όλο και κάτι βγαίνει στην πορεία που πας να υπογράψεις, να ξαναδιαβάσεις το συμβόλαιο, αυτή η λεπτομέρεια να αλλάξουμε, να την κάνουμε. Είναι αρκετά ζητήματα. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται και να πάει μέχρι το βράδυ, αν όχι μέχρι αύριο. Ο Πέξ πάντως είναι στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκε το μεσημέρι στα γραφεία και αναμένουμε κι εμείς και ό,τι έχουμε φυσικά θα σας το μεταφέρουμε. Λοιπόν, ημίχρονο. Πες ένα νούμερο μέχρι το 33. Βασίλη, εγώ ή εσύ, ο Βασίλης. Βασίλη, είσαι αναξιόπιστος.
Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ποιος? Ένα νούμερο μέχρι το 33. Αυτή από εδώ. Ποιος Σέρβος παίκτης φορούσε το 18 στον Άρη? Σέρβος, ο Βλαντανίδης. Πάνω... Τι. Τι. Επιθετικός. Επιθετικός. Έφα και αυτός το φορούσε ρε φίλε όμως. Center for. Center for. Σέρβος. Σέρβος. 18. Αχ, εδώ τον έχω, περίμενε. Αχ, κόλλησα τώρα. Κόλλησα τώρα. Δύο λεπτά δίνω. Βοηθάω. Ο Νίκητς τι ήταν? Ποιος Νίκητς, ρε. Ποιος Νίκητς, ρε. Ποιος Νίκητς, ρε. Στο Νίκητς. Ο Λόντσαρ. Ποιος. Ευχαριστώ. Αυτοί εδώ κάνουν ρεπορταζάρι τώρα. Ρίσαμε. Όλοι αυτοί. Πριν πόσα χρόνια ήταν. Έχει κολλήσει και το μυαλό μου τώρα. Όλοι αυτοί. Μετά το Λόντσαρ είναι. Μεταξύ, έχω ένα όνομα το οποίο. Το έχει κολλήσει στο μυαλό σου, είναι όντως μετά το Λόντσαρ. Το βλέπω. Όχι, έχω ένα όνομα το οποίο το βλέπω, αλλά είναι θολό. Αλήθεια σας λέω. Η Μαντάμ Σουσού του Λίμπερο. Έχω ένα νου, το βλέπω, αλλά είναι θολό. Περιμένω, μήνυμα περιμένω. Ρίξε ένα δεκάρικο. Σέρβος. Βοηθάω πάρα πολύ επικοντομινά. Επικοντομινά είχαμε Σέρβο. Α, είναι και πιο κοντά στην εποχή μου κιόλα. Ναι, αλλά μικρός τότε, χρήσανε, δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Τον Λόντσαρ πώς το θυμάσαι? Άλλο αυτό. Τον είχαμε και από τον Μιλίνκο. Είσαι επιπόλαιος. Ποιο νούμερο φορούσε ο Λόντσαρ? Δεν θυμάμαι. Επιπόλαιε. Λοιπόν, το νούμερο 18. Ποιος? Σέρβος. Σέρβος. Εγώ σου είπα το Βλάντα Νίλ. Σέρβος Σέντερ Φορ. Το 10 φορούσε ο Ιβιτς. Ο Ήλια. Ο Βλάντα Νίλ. Ποιον? Ναι, βγάλ τον να το πει. Ποιος? Ναι, γεια σας. Έλα ρε παιχταρά. Έλα ρε παιχταρά. Έλα ρε παιχταρά. Λοιπόν, θα σας βάζω τεστ κάθε μέρα τέτοια από το παρελθόν. Σωστός. Αντώνης είσαι? Εγώ είμαι. Μπράβο, σε κατάλαβα. Μπράβο. Ιγκόρ Γκλούσκεβιτς. Πεκτάρα. Πεκτάρα μεν. Πολλά λεφτά δε, Βασίλη Παναγιωτάκη. Έγινε. Ήταν σε λάθος εποχή. Έτσι. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Είδες τι ακροατάρες έχουμε? Ναι, άφηλε. Έτσι είναι. Κοιμισμένε. Λόντσαρ μας είπες. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα περίμενε, που έχει έναν συμπαρουσιαστή. Μετά που είπες το 18. Και κάθε φορά. Άκου λίγο. Ο Ίβιτς, ο Βλάνταν, μπορεί να φορούσε και αυτό. Δεν θυμάμαι ποιο νούμερο φορούσε. Το 18 φορούσε ο Ίβιτς, ρε. Το δω τώρα. Ο Ήλια φορούσε το 10. Ο Ήλια είναι ο Ήλια. Μπορεί να φορούσε και ο Βλάνταν Ίβιτς το 18. Θα είναι μεγάλη δικαίωση για σένα. Έτσι. Πιστεύω ότι το φορούσε. Δεν θυμάμαι τώρα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Πλησιάζει η ώρα της δικαιώσεως. Μπορεί να φορούσε και αυτός το 18. Το 18 μπορεί να φορούσε. Τώρα το θυμάμαι, το 18 πρέπει να φορούσε. Περίμενε. Περίμενε. Αποδέστε με τώρα. Περίμενε. Τώρα να σας τον βρήκες με το 18. Παρόλα αυτά, πρόσεξε. Φίλε, όντως φορούσε το 18. Το θυμήθηκα και αυτό όμως. Εσύ το πες κατά λάθος. Για τον Βλάνταν. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. Ωραία. Σου είπα επικοντομινά όμως. Αυτή η λεπτομέρεια μου την παρέθεση μετά. Εγώ κατευθείαν μόλις το είπες, απευθείας ενστικτοδός πήγα στο Βλάντα Νίβιτς. Είναι η μόνος που ήξερες γι' αυτό. Είναι η μόνος που ήξερες. Χάρησαν δε. Όταν... Άρα είχαμε δύο Σέρβους. Πολύ καλό αυτό. Για το Μάριο είναι αυτό. Ποιοι δύο Σέρβοι φορούσαν το ίδιο νούμερο κτλ. Ναι, μάλιστα. Τώρα, άμα πάμε να δούμε και το Λόντσαρ με κανένα 18, δεν νομίζω τότε είχε μέχρι το 11. Μάλιστα. Όταν έπαιζε ο Λόντσαρ. Τι ήταν αυτό. Και ο Μιλόγεβιτς. Μιλόγεβιτς. Ωραία. Θα σε αφήσω. Θέλοντας να μου κάθε πεις. Κάθε μέρα θα μου βάζει ένα quiz. Θέλοντας να μου πεις. Θέλοντας. Δύο. Δύο. Βούλγαρους παίκτες. Βούλγαρους. Που έπαιξαν στον Άρη. Είχαμε Ιβάνοφ. Βούλγαροι. Είχαμε Ιβάνοφ. Δύο. Πώς τον είπες? Ιβάνοφ είχαμε ποτέ. Ο Ιβάνοφ ήτανε. Ωραία, ναι, καλά θυμάμαι. Και ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι το πιο εύκολο όνομα που υπάρχει γιατί συνδέεται με ένα φαγόσιμο. Τι φαγόσιμο? Ήμουν πιτσιρίκος όταν ήρθανε με προπονητή τον Ιβάν Βούτσοφ. Ποιος είναι ο άλλος, ρε φίλε? Ο Σαλαμάνοφ. Σαλαμάνοφ, ε. Σαλαμάνοφ και δεν είναι Ιβάνοφ.
Είναι η Γνάτοφ. Γνάτοφ τι. Η Γνάτοφ Σαλαμάνοφ. Γνάτοφ Σαλαμάνοφ. Σε ποιο μάτς πέτυχε δύο γκολ ο Γνάτοφ? 10 χρονών ήμουνα, εκτός έδρας. Εγώ δεν είχα γεννηθεί, ρε Χρήσα. 10 χρονών ήμουνα. Εκεί πέρα τι με το δείξει το δάκτυλο. Πιερικός Άρης 0-2 ήμουν στο γήπεδο. Για να λένε κάποιοι. Ξέρεις τι φοβάμαι. Αν έχουμε πάει εμείς με τον Άρη εκδρομές. Δεν φωνάζεις. Ξέρεις τι φοβάμαι, Βασίλη, περισσότερο. Με τον μπαμπά μου, 10 χρονών. Ότι σε 20 χρόνια, άντε όχι σε 20, σε 15 χρόνια. Το θυμάμαι. Όχι, σε 15 χρόνια θα είναι ένας 27χρονος δίπλα σε μένα και θα, θα κάνω αυτό το πράγμα. Σε 15 χρόνια θα είναι ο γιος μου εδώ δίπλα σε σένα και πάλι τα ίδια θα κάνεις. Ο Χριστάκος. Ο Χριστάκος, φαντάζεσαι. Θα σου λέει ο μπαμπάς μου τότε που ήταν. Και άντε σε μένα, για να τα λέει ο γιος μου. Τι. Καημένο το παιδί. Ιγνάτο. Μπράβο, Γιώργο. Αν δεν μεγαλώσει λίγο, να κάνει καμιά βάρδια. Ποιο? Ο Χριστάκος. Σιγά μην κάνει βάρδια ο γιος του το αφεντικού. Γιατί? Ο γιος μου. Και τι? Διευθυντής θα γίνει κατευθείαν. Α, καλύτερο. Έτσι πάει. Ε, βέβαια, τι νόμιζες. Κατάλαβες. Λοιπόν, άντε κλείσε. Λοιπόν, κλείσε να φύγουμε. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και αν θες να. Αν θες να. Χαιρετίσμα τη θάλια, φίλοι μου. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Αλήθεια αυτό. Με μένα θα τα ξαναπείτε λίγο μετά τις 10. Μπαλαντέρ, με Θανάση Κυλώνη. Σαν όσο λαμπάω το Άρης On Air. Αύριο. Τι μέρα είναι αύριο? Τετάρτη. Θα έρθω. Γιατί θα υπάρχει κάποια μέρα που δεν θα έρθεις? Ναι. Όσο λαμπάω το Άρης On Air, λοιπόν. Με τον κύριο Τσαλτίδη. Καλώς ήρθατε στο πράγμα. Θα πούμε αύριο λίγο μετά από τις 5. Ελπίζουμε και με νεότερα στο κομμάτι των μεταγραφών, των ανανέωσεων κτλ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.